Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε. Είναι Παρασκευή, είναι 29 Ιουλίου του 2011. Τύπος και υπογραμμός. Είμαστε και σήμερα εδώ. Θα δούμε τα σημαντικότερα θέματα, τις σημαντικότερες πολιτικές εξελίξεις, καθώς σήμερα φιλοξενούμε ένα πολιτικό πρόσωπο της συμπρωτεύουσας για να συζητήσουμε μαζί του ορισμένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία μας καίνε. Θα καλωσορίσω λοιπόν αμέσως το μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Πανοζάχο που είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ. Νομίζω ότι το καλοκαίρι πλέον έχει φτάσει στη μέση του και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το ευχαριστηθούμε όπως στο παρελθόν. Όπως στο παρελθόν, ναι. Ξέρετε, από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες που έχω, φέτος έχουμε μία προσέλευση τουριστών τουλάχιστον στις παραλίες της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας, που μιλώ για παραλίες στις οποίες δεν έρχονται τουρίστες που ανήκουν στα λεγόμενα υψηλά βαλάντια. Ναι. Βλέπουν μια αθρώα προσέλευση τουριστών φέτος, χωρίς αυτό όμως να μεταφέρεται και σε τζίρο στα καταστήματα, στα τουριστικά, στα εμπορικά, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των περιοχών. Ναι. Νομίζω ότι τα συμπεράσματά μας για την τουριστική περίοδο θα τα εξάγουμε στο τέλος. Mm. Θεωρώ ότι τότε θα έχουμε τα στατιστικά στοιχεία για να τα συγκρίνουμε. Νομίζω όμως ότι συμφωνούμε όλοι ότι ο τουρισμός αποτελεί πραγματικά την βαριά μας βιομηχανία και θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό αυτό και να επιδιώκουμε να προσφέρουμε στην ανάπτυξη του τουρισμού και επίσης να προσφέρουμε και ό,τι μπορούμε περισσότερο στο να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι όποιος τουρίστας έρχεται στην Ελλάδα μπορεί να απολαύσει τη φύση, μπορεί να απολαύσει μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μπορεί να βιώσει κομμάτια από την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού και άρα να περάσει χαλαρά, να περάσει ευχάριστα μερικές μέρες και με αυτό να συμμετέχει χωρίς ο ίδιος άμεσα να το θέλει ή και να μην το συνειδητοποιεί, αλλά να συμμετέχει άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μας ενδιαφέρουν οι τουρίστες που θα έρθουν στη χώρα μας και θα αφήσουν και 5 ευρώ. Είναι λογικό ότι πρώτα απ' όλα σε ενδιαφέρει καταρχήν να έρθει ο τουρίστες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι λογικό ότι η πρώτη μας επιλογή είναι να αυξάνονται η διαμονή τους στη συνέχεια εδώ. Είναι λογικό επίσης ότι επιδιώκεις πάντα να έχεις τουρίστες ή να προσελκύεις τουρίστες με τα πιο δυνατά βαλάντια, δηλαδή με τη δυνατότητα να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αδιαφορείς με περιοχές ή με τουρίστες οι οποίοι προέρχονται από περιοχές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Εγώ θέλω να προσθέσω ακόμη ένα παράμετρο. Ότι μια και ζούμε στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδος, να έχουμε μόνοι μας στο μυαλό μας ότι ο τουρισμός, ειδικά αυτός που πολλές φορές τον χαρακτηρίζουμε ως τουρισμό περιοχών με χαμηλότερα βαλάντια, mm-hmm. και αναφέρουμε κυρίως τις γύρω περιοχές με τις οποίες συνορεύει η πατρίδα μας, η μεταφορά ή αν το θέλετε η επισκεψιμότητα αυτών των ανθρώπων προς τα δω αναδεικνύει και τη σημαντικότητα της περιοχής στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μην ξεχνάμε πού βρισκόμαστε, μην ξεχνάμε την ιστορία του τόπου μας και ήθελα να πω και το εξής, ότι η κεντρική εξουσία, η εκάστοτε κεντρική εξουσία, δεν έχει βγάλει ποτέ προς τα έξω κομμάτια της ιστορίας μας για να προσελκύσει τον κόσμο να έρθει στην κεντρική Μακεδονία ή στη Μακεδονία εν γέννη. Ναι. Για να περάσει διακοπές. Δηλαδή έχω δει διαφημίσεις από τους Σκοπιανούς, για παράδειγμα, τώρα Σκοπιανοί, να διαφημίζονται στο CNN, ναι. τη στιγμή που ορκιζόταν πρόεδρος της Αμερικής ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει, ορκομοσίας, πλήρωσε ο κύριος Τζορτζ Σόρος, γνωστός και μη εξαιρετέρως, πλήρωσε ένα διαφημιστικό που έλεγε να επισκεφτούν, στον κόσμο έλεγε να επισκεφθεί για τα Σκόπια, τη Μακεδονία, ναι. την πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο. Κύριε Λαζάρο, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο εξής. Ότι πράγματι αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντική και πόσο βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός στη χώρα μας. Mm-hmm. Άλλωστε, σκεφτείτε ότι περάσαν μόλις 2 δεκαετίες από όταν στη χώρα υπήρχε πολιτική δύναμη η οποία πολιτευόταν με το να μην γίνουμε οι σερβιτόροι της Ευρώπης. Δηλαδή, συκοφαντούσαμε μόνοι μας τον ίδιο τον τουρισμό. Θεωρώ όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι πόσο σημαντική βιομηχανία είναι. Άλλωστε, σκεφτείτε ότι ο τουρισμός συμμετέχει περίπου στο 18% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αυτού του πράγματος, δηλαδή του οικονομικού δίκτυου που τόσο μεγάλες προσπάθειες κάνουμε να μεγαλώσει.
και θεωρώ ότι προβληματισμοί σαν αυτό που αναπτύξετε τώρα πρέπει να είναι καθημερινοί στη χώρα μας. Δηλαδή, νομίζω ότι πράγματι έχετε δίκιο. Η προβολή του τουρισμού πρέπει να γίνεται ακόμα πιο έντονη για όλες τις περιοχές της Ελλάδος, για όλους τους μήνες και για τους 12 μήνες. Και νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και ένα ζήτημα, θα μου επιτρέψετε να σου το πω, κοινωνικό ζήτημα, και νομίζω ότι αγγίζει το σύνολο πλέον της. Της Ιφιλίου ή τουλάχιστον τα υψηλά βαλάντια, δηλαδή η εποχή που, που προσελκύαμε τουρίστες μόνο με τον ήλιο, την θάλασσα και την αμμουδιά, πέρασε. Δηλαδή σήμερα τώρα πλέον όταν κάποιος μετακινείται, όταν κάποιος πάει ως τουρίστας να επισκεφθεί μια περιοχή, δεν αρκείται στον ήλιο, στη θάλασσα και στην αμμουδιά, αλλά θέλει να συνδυάσει την διασκέδαση, αν το θέλετε, και με άλλα πράγματα, να βιώσει κυρίως πράγματα, και νομίζω ότι σε αυτό μπορεί να συμμετέχει η ίδια η Ήπεθρος, το σύνολο της Ήπεθρου, μπορεί να μετέχει ο ίδιος ο πολιτισμός και η ιστορία του τόπου με το να επισκεφθεί περιοχές ιστορικές, να επισκεφθεί μνημεία, να βιώσει πιθανόν, ξέρω εγώ, πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει σε μια φάρμα ζώων, ή και τέλος πάντων θα πρέπει να το δούμε ως μια σύνθετη πλέον πράξη τον τουρισμό και όχι μια στατική ενέργεια η οποία υπήρχε στη δεκαετία του 60. Mm-hmm. Νομίζω ότι πράγματι έχετε δίκιο, στη χώρα το είχαμε καθυστερήσει, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε κάνει μεγάλες προσπάθειες σε αυτό και μάλιστα είχε κατηγορηθεί ενίοτε και το ότι ξόδεψε πολλά λεφτά στην διαφήμιση. Εγώ θεωρώ ότι το να ξοδεύει στην διαφήμιση για τον τουρισμό είναι μια πραγματική επένδυση και μόνο έτσι πρέπει να κρίνεται. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και το προσυπογράφω αυτό που είπατε, κύριε Πανοζάχο, αλλά εγώ θα σας θυμίσω κάτι άλλο. Ότι θα σας θυμίσω μάλιστα τις διαμαρτυρίες του Παναγιώτη του Ψωμιάδη ως νομάρχη Θεσσαλονίκης. Ναι, καλά. Έτσι. Σε ό,τι αφορά την τουριστική προβολή της χώρας μας και δει την τηλεοπτική τουριστική προβολή. Που δεν είχε μηνύματα. Που δεν είχε ούτε μία εικόνα από τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να πληρώνω εγώ τώρα ο κάτοικος Θεσσαλονίκης. Να πληρώνει ο κάτοικος του Αρμενίου επάνω στην Ξάνθη. Να πληρώνει ο κάτοικος της Πέλλας, της Έδεσσας, της Βέρειας, της Κατερίνης, της Κοζάνης, της Φλόρινας. Για να διαφημίζεται ο Παρθενώνας, η Ρόδος και τα στρινγκ της Μυκόνου, το βρίσκω πάρα πολύ μεγάλη αδικία τη στιγμή μάλιστα. Που έχουμε τόσο μεγάλους τουριστικούς προορισμούς να αναδείξουμε και εδώ. Δηλαδή, για ποιο λόγο να πληρώνω εγώ την τουριστική προβολή της Μυκόνου, ας πούμε. Τι δουλειά έχω εδώ. Εγώ δεν έχω εδώ πέρα επιχειρήσεις να ζήσουν από τον τουρισμό. Μόνο η Μύκονος έχει. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ τώρα. Απόλυτα. Λοιπόν, να σας πω όμως, αυτό έχει και επιμέρους αναλύσεις. Τι εννοώ επιμέρους ανάλυση? Ότι ξεκινάω από το δίκαιο. Δηλαδή θεωρώ ότι δίκαιο ο τότε νομάρχης και νυν περιφερειάρχης ο Παναγιώτης Ψωμιάδης διαμαρτύρονταν. Mm-hmm. Γιατί είναι λογικό ότι υπάρχει και η πλευρά του συναισθήματος. Δηλαδή όταν κοιτάς μια διαφήμιση της χώρας στην οποία κατοικείς και κατοικείς μάλιστα σε μια περιοχή με μεγάλη ιστορία όπως είναι η Θεσσαλονίκη, είναι λογικό να σου είναι αδιανόητο ότι από ένα διαφημιστικό τρέλερ, από ένα διαφημιστικό σποτ λείπει έστω και μια αναφορά στην πόλη, στην περιοχή στην οποία κατοικείς. Και θεωρώ ότι είναι λογικό και ανθρώπινο. Τώρα, αυτό είναι ένα στοιχείο που αφορά την εσωτερική μας πολιτική και νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να το κρατήσουμε. Και λέω αυτό γιατί όταν κάποιος που ζει στο Ταϊβάν, που ζει στη ΣΥΠΑ, που ζει στην Αργεντινή, βλέπει ένα διαφημιστικό σποτάκι της Ελλάδος. Προσέξτε, εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το εξής. Σημείο πρώτον, ότι η Ελλάδα είναι πολύ μικρή για να έχουμε ενδοχωρικές αντιπαραθέσεις σε αυτό το επίπεδο. Ενδοπεριφερειακές αντιπαραθέσεις. Τι εννοώ? Ότι αυτός που είναι στην Αργεντινή δεν καταλαβαίνει τη διαφορά μεταξύ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ούτε καταλαβαίνει την απόσταση μεταξύ της Μυκόνου και της Βέρειας ή των Σερών. Δεν την καταλαβαίνει και δεν το βλέπει. Άλλωστε, μια κουκίδα είμαστε στον παγκόσμιο χάρτη. Βεβαίως. Ούτε μπορεί να γνωρίζει αν η εικόνα που δείχνει συγκεκριμένη στιγμή αναφέρεται στην παραλία της Θεσσαλονίκης ή στην παραλία του Βόλου ή σε κάποια άλλη παραλία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άρα λοιπόν το σποτάκι ως διαφημιστικό σποτ στις χώρες που παίζεται και προβάλλεται δεν καθορίζει ποιο σημείο της Ελλάδος θα επηρεαστεί στον τουρισμό του, άμεσα ή έμεσα. Εγώ νομίζω ότι αν κάνουμε μια επιλογή να επιδιώξουμε να ενισχύσουμε συνολικά τον τουρισμό στην Ελλάδα, θα ευνοηθούν μέσα από αυτήν τη διαδικασία όλες οι περιοχές. Είτε αυτή είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η ίδια η Θεσσαλονίκη, είτε είναι η Κατερίνη, είτε είναι η Κέρκυρα, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι το Ηράκλειο ή τα Χανιά ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Έτσι λοιπόν λέω ότι σε επίπεδο ανθρώπινο και συναισθηματικό ήταν πολύ ορθό αυτό που είπε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και νομίζω ότι πιθανόν να επηρέασε και στον εσωτερικό τουρισμό, ενώ στις μετακινήσεις από περιοχή σε περιοχή, αλλά στον τουρισμό τον οποίο προσπαθούμε να προσελκύσουμε από το εξωτερικό δεν επηρεάζει. Αυτό όμως που θεωρώ τρίτο σημείο και σημαντικό
είναι ότι αυτό που λέτε τώρα είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν χαράζουμε μια πολιτική για τον τουρισμό. Και τι εννοώ. Κύριε Πανοσάχο, έτσι όπως μου το είπατε, στις διαφημίσεις της Coca-Cola δεν πρέπει να δείχνουμε την Coca-Cola, πρέπει να δείχνουμε μόνο τον μπακάλικο. Όχι. Αλλά όταν βλέπετε τη διαφήμιση Coca-Cola δεν αναζητείτε εύκολα να δείτε ποια περιοχή είναι από πίσω. Όταν βλέπετε λοιπόν μνημεία, είστε στην Αργεντινή και βλέπετε τη μνημεία της Ελλάδος, λέτε Ελλάδα. Δεν λέτε ούτε Αθήνα, ούτε Γιάννηνα, ούτε Θεσσαλονίκη. Σπάνια θα το πείτε. Τότε, το λοιπόν, τρίτο όμως σημείο που ήθελα να επισημάνω και με διακόψατε. Τεράστια προσέγγιση. Το τρίτο, θα σας πω. Το τρίτο όμως, όχι. Πρέπει να σας πω όμως το τρίτο σημείο γιατί είναι ενδιαφέρον. Αφήστε το ερώτημα. Είναι σημαντικό όμως. Πώς εξηγείτε λοιπόν την τεράστια προσέλευση τουριστών στον Παρθενώνα και όχι στους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας? Διότι δεν είναι. Σωστό. Μισό λεπτό, δεν είναι μικρότερη αρχαιολογική αξία η βασιλική τάφη της Βεργίνας. Είναι σωστό αυτό, περιγράφεται για άλλο λόγο. Ορίστε, παρακαλώ. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με το τρίτο σημείο το οποίο ήθελα να επισημάνω. Να το πείτε. Και θα το πω για να το τεκμηριώσω με βάση αυτό που είπατε και είναι και σωστό. Mm-hmm. Το τρίτο σημείο είναι ότι υπάρχουν ειδικά σημεία αναφοράς. Ναι. Και εμείς ως χώρα έχουμε ελάχιστα έως μηδαμινά σημεία αναφοράς. Δεν είναι σχεδόν μόνο ένα τον Παρθενώνα, ενώ στην τουριστική μας προβολή. Έχουμε δηλαδή τον Παρθενώνα ή τη Μύκονο και πιθανόν τη Ρόδο, την Κέρκυρα και περιοριζόμαστε εκεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αρνητικό. Mm-hmm. Και στην τουριστική μας προβολή, αλλά και στο αποτέλεσμα που φέρνουμε στον τουρισμό. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει άλλα τουλάχιστον 10 σημεία, άλλα 20. Οπωσδήποτε ένα από αυτά είναι η Θεσσαλονίκη και με ό,τι άλλο συνοδεύει τη Θεσσαλονίκη, είτε αυτό είναι ο Λευκός Πύργος, είτε είναι η τάφη, η Μακεδονική τάφη, είτε μιλάμε για το Δίον, είτε μιλάμε για την Πέλα. Mm-hmm. Και πολλά άλλα σημεία που είναι γύρω από τη Θεσσαλονίκη και τα οποία καλώς και κακώς δεν αναδεικνύονται. Άρα λοιπόν, όταν πάμε μετά σε ένα σημείο εσωτερικής κατανομής του τουρισμού, αφού δεν έχεις πολλά σημεία αναφοράς, κάνεις τα εξής. Πρώτον, περιορίζονται οι μέρες διαμονής κάποιου στην Ελλάδα, άρα χάνει συνολικά η χώρα. Δεύτερον, βγαίνουν μειονεκτικές, χάνουν περιοχές οι οποίες έχουν αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία και δεν αναδεικνύονται. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι δεν καταφέρνουμε μέσα από τον πολιτισμό μας να ισχυροποιήσουμε και τη θέση της χώρας στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, για να θεωρώ ότι το να προβάλλεις πολλά μνημεία, πολλές περιοχές της χώρας, ακόμα και αν δεν τις ονοματίζεις την ώρα της διαφήμισης, επηρεάζεις την δυνατότητα του τουρίστα όταν επιλέγει πόσες ημέρες θα μείνει στη χώρα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να έχεις πολλά σημεία αναφοράς. Έτσι, μπράβο. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Είναι θέμα τακτικής το γεγονός ότι από αυτά τα διαφημιστικά της χώρας μας. Καλά, κάποια στιγμή πρέπει να φύγουμε και από τον τουρισμό, αλλά να μείνουμε για λίγο ακόμα. Ναι, καλά. Είναι θέμα θεωρίας. Άλλωστε, είμαστε στο καλοκαίρι, μην ξεχνάτε. Είναι κυρίαρχο θέμα συζήτησης. Άλλωστε, η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος η οποία. Καταρχήν, εμείς βλέπουμε τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη από πλευράς πολιτικών επιλογών και όχι από πλευράς τουριστικής κίνησης και διακίνησης. Λοιπόν, και αυτό που θα ρωτήσω τώρα είναι ένα καθαρά πολιτικό ερώτημα. Πιστεύετε ότι είναι θέμα τακτικής από πλευράς των Υπουργείων και της κεντρικής κυβερνήσεως το γεγονός ότι από αυτές τις διαφημιστικές καμπάνιες, και δεν μιλάω μόνο για τα τηλεοπτικά σποτ, μιλάω και για τα φυλάδια που κυκλοφορούν κτλ. Δεν περνάει ούτε μία στιγμή ένας ήλιος της Βεργίνας μπροστά από την τηλεόραση? Ναι, νομίζω ότι. Να σου πω. Θεωρώ ότι. Με ένα frame λέμε το δευτερόλεπτο το τηλεοπτικό, ένα frame με το Μέγα Αλέξανδρο. Ναι. Και πιστέψτε με ότι τουλάχιστον. Ως επικοινωνιολόγος εγώ έχω να πω το εξής, ότι εάν συνέβαινε αυτό το πράγμα θα πολλαπλασιάζονταν η προσέλευση των τουριστών, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, κάθε χρόνο, αν λέγαμε ότι έχουμε και εμείς αυτό το συμβολάκι εδώ πέρα. Συμφωνώ μαζί σας. Το αστέρι της Βεργίνας το έχουμε και εμείς. Εγώ πρέπει να συμφωνήσω μαζί σας. Όχι απλώς πρέπει να συμφωνήσω, αλλά να ενισχύσω τη φωνή σας ή να επιδιώξω μέσα από την δική μου συμφωνία να ενισχυθεί η φωνή σας. Δηλαδή, συγγνώμη. Θεωρώ ότι έχετε δίκιο. Έχετε διατελέσει περιφερειάρχης της Ήπειρου. Λοιπόν, εγώ σας ρωτάω ότι ως περιφερειάρχης της κεντρικής Μακεδονίας είχατε ως αποστολή να αναβαθμίσετε τουριστικά